Για 7η μέρα συνεχίζονται οι έρευνε για τον εντοπισμό του 48χρονου ψαρά από τον Άβαντα Αλεξανδρούπολη που χάθηκε στο δέλτα του ποταμού Εύρου. Στο σημείο συνδράμουν δυνάμεις τη πυροσβεστική αλλά και τη αστυνομία, με τι έρευνε μέχρι στιγμή όμω να μην αποφέρουν κανένα αποτέλεσμα. Δύσκολε στιγμέ περνάει η οικογένεια του ερασιτέχνη ψαρά που αγνοείται από το μεσημέρι τη 3η 19 Δεκεμβρίου, όταν και χάθηκαν τα ίχνη του. Ο άνδρα, πατέρα τεσσάρων παιδιών και νοσηλευτή στο επάγγελμα, πήγε για ψάρεμα, όπω πολλέ φορέ το συνήθιζε, στην περιοχή του Δέλτα του ποταμού Εύρου, φεύγοντα από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του, το οποίο επίση δεν έχει ακόμη βρεθεί. Η σύζυγό του ειδοποίησε τι αρχέ όταν εκείνο άρχισε να επιστρέψει και το κινητό φαινόταν πω ήταν ανενεργό. Η κινητοποίηση τη αστυνομική διεύθυνση Αλεξανδρούπολη ήταν άμεση, με του αστυνομικού να εντοπίζουν το σήμα του κινητού του 48χρονου, το οποίο τον τοποθετούσε στην ευρύτερη περιοχή. Ακολούθησε επιτόπια έρευνα των αστυνομικών δυνάμεων τόσο στα κανάλια του Δέλτα όσο και σε διαδρομή που ακολουθούσε ο αγνοούμενο, χωρί όμω επιτυχία καθώ διεκόπη εξαιτία τη επερχόμενη νύχτα. Οι έρευνε συνεχίζονται. Συνδράμουμε στην, στην αστυνομία και σήμερα, με ένα όχημα και δύο άντρες. Είναι θέμα της αστυνομίας αυτό καθαρά. Εμείς απλά συνδράμουμε σε αυτούς για την ανέβρεση του αγνοούμενου. Είμαστε πε, κοντά στο φυλάκιο Εγνατία περίπου, στο Δέλτα του Εύρου, σε εκείνο το σημείο. Στι έρευνε που επικεντρώνονται περιμετρικά του φυλακίου Εγνατία Πλησίων τη Ιρλανδική Διάβαση συνδράμουν δυνάμει τη αστυνομία Αλεξανδρούπολη αλλά και τη πυροσβεστική υπηρεσία, όπω και εθελοντέ πυροσβέστε του κλιμακίου των Φερών. Στην περιοχή του Δέλτα έφτασαν επίση και στελέχη τη ΕΜΑΚ με δίτε, τρει εκπαιδευμένου σκύλου και πλωτό μέσο, συνοριοφύλακε και σκάφο του λιμενικού που κινείται στι εκβολέ του ποταμού, προκειμένου να διερευνηθεί κάθε πιθανό ίχνο και σημείο στην ευρύτερη περιοχή. Για τον εντοπισμό του ερασιτέχνη Ψαρά έχει εκδοθεί ύστερα από αστυνομική Παρέμβαση Silver Alert στη γραμμή ζωή που εκπέμπει μέσω των δικτύων Πανελλήνιας Εμβέλεια. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τον μπουφάν του αγνοούμενου χωρί κανένα όμω από τον ίδιο. Πάντα είμαστε αισιόδοξοι για καλή κατάληξη όλων αυτών των ε, συμβάντων.